Επιστολή στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker έστειλε ο Σύνδεσμος Καταθετών Λαϊκής. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Άδωνης Παπακοσταντίνου, για να δούμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, τι είναι αυτό που ζητάτε από τον κύριο Juncker? Καταρχήν, στην επιστολή μας ευχαριστήσαμε τον κύριο Juncker διότι έκανε την Κύπρο τον πρώτο του προορισμό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του σαν πρόεδρο της Κομισιόν. Ναι. Και του αναφέραμε διάφορα πράγματα τα οποία πιστεύω είναι εις γνώση του, αλλά πρέπει να τα ξανακούσει και να τα ξανακούσει και να τα ξανακούσει, διότι στην Ευρώπη πρέπει να αρχίζουν να παίρνουν ορισμένες αποφάσεις. Εδώ για 2,5 χρόνια στην Κύπρο έχουμε συναντηθεί πολλάκις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, με επιτροπές, κοινοβουλευτικές επιτροπές, με την Κεντρική Τράπεζα κλπ. Εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι ότι η εκτελεστική εξουσία τα φορτώνει στην Βουλή, η Βουλή τα φορτώνει στον Πρόεδρο, η Κεντρική Τράπεζα λέει είμαι εκτελεστικό όργανο, παρόλο που στις 12 Φεβρουαρίου του 2013 το γραφείο του Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας εξέδωσε εγκύκλιο, η οποία εγκύκλιος διανεμήθη σε όλες τις εμπορικές τράπεζες και σε όλα τα υποκαταστήματα των εμπορικών τραπεζών, και μετά από αυτόν εφωτοτυπήθηκε κατά χιλιάδες και δόθη στους πελάτες της τράπεζας, η οποία επιστολή έλεγε βασικά ότι οι κυπριακές τράπεζες είναι φερέγγιες, οι καταθέτες δεν πρέπει να ανησυχούν για τις αποταμιεύσεις τους, για να γίνει το κούρεμα μετά από έναν σχεδόν 1,5 μήνα. Αυτό είναι ένα χαρτί, λέτε, το οποίο κρατάτε και το θεωρείτε ως αυτό δυνατό. Έχει δημοσιευθεί κατά κόρον, το κρατούμε, ναι, το κρατούν πάρα πολύ, διότι αυτό είχε φωτοτυπηθεί κατά χιλιάδες. Και επομένως κάποιος διαρωτάται. Η Κεντρική Τράπεζα ήταν τόσο αχάπαρη και έκανε αυτά τα πράγματα ή ήταν μέρος και αυτή μιας συνωμοσίας? Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι είμαστε τρομερά απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα στην Κύπρο. Το οποίο πολιτικό σύστημα δεν ενδιαφέρεται για τις επόμενες γενιές. Ενδιαφέρεται για τις επόμενες εκλογές. Και θα πω κατά κανόνα, μήπως και υπάρχει και κανείς ο οποίος δεν εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία. Αλλά η εντύπωση μας μέχρι στιγμής δυστυχώς αυτή είναι. Το τι ακούμε δεν θα έλεγα ότι είναι υποσχέσεις, διότι κανένας δεν υποσχέται τίποτε. Η Βουλή ενέκρινε ένα ψήφισμα τελευταίως, το οποίο είναι ένα ψήφισμα όπως το μνήμα του Αγίου Νεοφύτου. Ανεφαντικρίσματος λέει. Ανεφαντικρίσματος λέει τα πάντα, μιλά για άμβληση, λες και είμαστε επέτες. Αλλά δεν πάβουν από το να λένε οι διάφοροι ότι αν υπάρχει σήμερα κράτος στην Κύπρο, είναι διότι εστηρίχθηκε πάνω σε αυτές τις αποταμιεύσεις τις οποίες είχαν κατά σχέση για να διατηρηθεί αυτό το κράτος. Επομένως δεν μπορούν από τη μια να λένε αυτό το πράγμα και από την άλλη να μας λένε όλα τα διάφορα, τα θεωρητικά. Και άρα τα βρίσκεται σκούρα στην Κύπρο και απευθύνεστε για δικαίωση στον κύριο Juncker. Τα βρίσκουμε σκούρα στην Κύπρο και θα ήθελα να προσθέσω ακόμα ένα πράγμα για την Κύπρο πριν πάω στην Ευρώπη. Ναι. Είναι το γεγονός ότι εφόσον όλοι μιλούν για επιβίωση αυτού του κράτους και ότι ήταν αναγκαίες αυτές οι ενέργειες, θα ήθελα να υπενθυμίσω για πολλωστή φορά ότι το κράτος δεν ανήκει μόνο στους καταθέτες της Λαϊκής και της Τράπεζας Κύπρου ή ακόμα και τους κατόχους αξιογράφων. Το κράτος ανήκει σε όλον τον κόσμο. Επομένως, να σταματήσουν να μας λένε ότι η τράπεζά μας ζήμιωσε, έκλεισε, διότι η τράπεζά μας, μιλούμε για τη Λαϊκή Τράπεζα πάντοτε, είναι τράπεζα την οποία διαχειριζόταν το κράτος που ήταν κατά 85% ιδιοκτήτης της Λαϊκής. Επομένως, εάν δεν έκαναν καλή διαχείριση, αυτοί ευθύνονται πάλι. Το κράτος δηλαδή. Τώρα, για να πάμε στην Ευρώπη. Ο κύριος Juncker, μπροστά από την Βουλή των Αντιπροσώπων, είπε ότι έγινε κάτι στην Κύπρο για το οποίο εκείνος διαφωνεί και βεβαίως αναφερόταν στο κούρεμα. Ο κύριος Draghi, μετά από ορισμένες μέρες, όχι πολλές, είχε αναφερθεί σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και ενδεχόμενο κούρεμα εκεί και είπαν ότι είναι τελείως λαθασμένη η απόφαση. Μάλιστα, χρησιμοποίησαν τη λέξη αναλγησία σε ό,τι αφορά ενδεχόμενο κούρεμα στην Ελλάδα, λέγοντας ότι
αυτοί οι οποίοι εμπιστεύτηκαν την ελληνική οικονομία και αυτοί οι οποίοι άφησαν τα λεφτά τους στην Ελλάδα για να στηρίξουν τη χώρα τους, δεν πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι θα τιμωρηθούν και να γλιτώσουν αυτοί οι οποίοι εξήξαν τα λεφτά τους. Ναι. Τώρα, όλα αυτά σωστά. Το ερώτημα είναι γιατί δεν εφαρμόστηκε το ίδιο πράγμα στην Κύπρο. Ναι. Και αυτό ζητάτε να γίνει. Εμείς από τον κύριο Γιούνκερ, για να πάω στην κατακλίδα, ναι, ζητήσαμε να διορίσει άτομο ή ομάδα με την οποία εμείς θα συναντηθούμε. Εμείς έχουμε προτάσεις τις οποίες έχουμε δώσει στην εκτελεστική εξουσία, στο Υπουργείο Οικονομικών, στην Βουλή κλπ. Και ναι. Εδώ και καιρό. Ναι. Τις επικαιροποιήσαμε και κανένα δύο φορές. Δεν φτάσαμε ποτέ σε σημείο που να κάτσουμε κάτω και όντως να τις συζητήσουμε με σοβαρότητα. Απλά ρίχνει ο ένας το φταίξιμο στον άλλο. Λες και είμαστε στο δημοτικό σχολείο. Και τι είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε ότι θα βρείτε το δίκιο σας στον κύριο Γιούνκερ ή στον οποιονδήποτε κύριο? Κοιτάξτε να δείτε. Στην επιστολή μας, εφόσον την έχετε δει, θα έχετε δει ότι αναφερόμαστε στο όραμα των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ασχετία η οποία υπάρχει σήμερα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνου του οράματος. Εάν δεν μπορέσουμε ούτε στην Ευρώπη να βρούμε το δίκαιο μας, τότε καλά κάνουν να τα πακετάρουν στην Ευρώπη και να πάνε στο σπίτι τους. Διότι εμείς δεν μπήκαμε στο Τέταρτο Ράιχ. Εμείς μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και διαβεβαιώ, επειδή μας ακούν πολλοί αυτή τη στιγμή, διαβεβαιώ τους πάντες, τα μέλη μας συγκεκριμένα, ότι στο τέλος θα κερδίσουμε. Το πιστεύετε αυτό, διότι μπορεί κάποιος να πει ότι είναι ένας ευσεβοποθισμός αυτός. Μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Ναι. Έγιναν τόσες πολλές παρανομίες στην προσπάθεια να κάνουν όλα αυτά τα οποία έκαναν, διότι νόμιζαν ότι είχαν πολύ έξυπνες ιδέες, οι οποίες στο τέλος αποδείχτηκαν ότι ήταν πολύ βλακώδεις. Στο τέλος θα κερδίσουμε. Εάν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε στην Κύπρο, θα κερδίσουμε στην Ευρώπη. Εάν δεν καταφέρουμε στην Ευρώπη, θα δούμε πού αλλού θα πάμε. Πού θα πάτε, αν δεν κερδίσετε? Να μου επιτρέψετε προς το παρόν να το κρατήσω για τον εαυτό μας. Μάλιστα. Λοιπόν, θα αναμένουμε να δούμε αν θα έχετε την όποια απάντηση από τον κύριο Γιούνκερ και τι θα περιλαμβάνει αυτή. Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.